Λοιπόν, ξεκινάμε την απογευματινή συνεδρία. Ευχαριστούμε που ήρθατε τόσο γρήγορα και συνεχίζουμε με την ομιλία που θα κάνει ο προσκεκλημένος ομιλητής, ο κ. Λογοθετήτης Στέργιος. Τη διαχείριση της συνεδρίας θα την κάνει ο κ. Άλκης Χατζόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου. Καλησπέρα και από μένα. Καλωσορίζω και εγώ τους φοιτητές που έχουν έρθει σε αυτό το απογευματινό σαββατιάτικο session. Θα παρακολουθήσουμε την παρουσίαση εκ μέρους του καθηγητή Λογοθετήτη Στέργιου από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με θέμα Flexible Organic Electronic Devices Technologies and Applications. Ο καθηγητής Λογοθετήτης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής. Ασχολείται με Thin Film Technology, με οπτικά και με nanometrology. Έχει μεγάλη εμπειρία πάνω σε θέματα έρευνας. Έχει ήδη ασχοληθεί με μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων γύρω από την νανοτεχνολογία. Είναι επικεφαλής πάνω από 30 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή υποδομή όσον αφορά το συγκεκριμένο ερευνητικό τομέα στο Τμήμα Φυσικής. Είναι ιδρυτής και πρόεδρος στο θεματικό δίκτυο της νανοβιοτεχνολογίας, το NanoNet, εδώ στο Πανεπιστήμιο και νομίζω είναι ευρωπαϊκό το δίκτυο αυτό. Ασχολείται με οργανικά ηλεκτρονικά, nanomaterials, νανοιατρική και νανοεργαλεία. Είναι ιδρυτής και διευθυντής του LTFN στο ΑΟΥΘ, στο Πανεπιστήμιό μας. Και από το 2004 οργανώνει το Διεθνές Συνέδριο N&N, Nanosciences and Nanotechnologies, και επίσης το Διεθνές Συμπόσιο Flexible Organic Electronics, το ISFOE, το οποίο οργανώνεται κάθε χρόνο συνήθως στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Έχει διατελέσει πρόεδρος στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει πάρα πολλά στο θέμα της έρευνας γύρω από τα νανοϊλικά. Κύριε Λογοθετήτη, το βήμα είναι για σας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και την εισαγωγή. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Συνεδρίου και το 7ο Συνέδριο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που γίνεται για δεύτερη φορά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, ο τίτλος της ομιλίας, όπως είπε και ο Πρόεδρός μας τώρα προηγουμένως, έχει μέσα μια παραπάνω λέξη. Είναι τα εύκαμπτα, θα λέω τώρα στα ελληνικά, οργανικά και εκτυπωμένα ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικές μάλλον διατάξεις, οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές. Σας είπε ήδη ότι προέρχομαι εδώ από το Τμήμα Φυσικής, από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας, και να πούμε ότι η ομιλία θα περιέχει κυρίως μια εισαγωγή, να ορίσουμε λίγο τις νανοτεχνολογίες, νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, αλλά επικράτησε να λέμε νανοτεχνολογίες, σαν ορισμό τι ακριβώς είναι, πώς είναι οι προσεγγίσεις, γρήγορα αυτά θα τα πούμε, ποιες είναι οι εφαρμογές και τι αναμένουμε. Θα πρέπει να τονίσω εδώ ότι δεν αναμένουμε απλώς, ήδη δημιουργούνται πράγματα. Θα πω και στη συνέχεια ότι πάνω από 200.000 εταιρείες νανοτεχνολογίας έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ιδρώγειο, με ένα τζίρο ο οποίος περιβαίνει τα 500 δισεκατομμύρια και σε λίγο καιρό θα είναι ένα τρισεκατομμύριο περίπου. Για να έρθω λοιπόν στη συνέχεια στα οργανικά και τα εκτυπωμένα ηλεκτρονικά, γιατί αυτά τα οργανικά εκτυπωμένα ηλεκτρονικά, ποια είναι η αγορά, ποιες είναι οι αναμονές και τι περιμένουμε από αυτές, από τις εφαρμογές που θα γίνουν. Να μιλήσω για την ενέργεια, όπως για παράδειγμα τα οργανικά φωτοβολταϊκά. Να μιλήσουμε για τα οργανικά LEDs, Organic Light Emitting Diodes, τα οποία θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια στον φωτισμό
και στις οθόνες, displays και για το lighting. Να μιλήσουμε για τα transistors, τα οποία εξίσου πολύ σας ενδιαφέρουν, τα οργανικά thin film transistors ή τους sensors, μερικά πράγματα. Πώς μπορούμε αυτές τις συσκευές τις οποίες θα φτιάξουμε να τις εσωματώσουμε, να τις προφυλάξουμε, να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, το encapsulation των οργανικών ηλεκτρονικών. Τα υλικά που χρειαζόμαστε, μερικές από τις διατάξεις από τις οποίες ανέφερα προηγουμένως, και να δούμε πώς μπορούν αυτά τα αποτελέσματα πλέον της έρευνας, τόσο στο επίπεδο των υλικών, όσο στο επίπεδο των διατάξεων και του process των διεργασιών, δηλαδή μπορούν να μεταφερθούν από το εργαστήριο, μέσα από ένα πανεπιστήμιο για παράδειγμα, προς την μεγαλύτερη την παραγωγή, προς την αγορά ή προς τη δημιουργία πραγματικών εφαρμογών. Και στο τέλος θα πω μερικά πράγματα για το εργαστήριο, περιγράφοντας, όπως θα δείτε, η παρουσίαση έχει και ένα, πέρα από τον καθαρά επιστημονικό εκπαιδευτικό χαρακτήρα, έχει και έναν χαρακτήρα που μας δείχνει πώς περίπου γίνεται η έρευνα, πώς γίνεται η έρευνα εδώ στην Ελλάδα ή σε ένα εργαστήριο οπουδήποτε στην Ευρώπη ή στον κόσμο. Θα φανούν λοιπόν, και έτσι θα γίνει η παρουσίαση από εδώ και πέρα. Αναφερόμενοι λοιπόν στην ανατεχνολογία, το μυαλό μας πάει πάντα ότι έχει να κάνει μόνο με τα μικρά πράγματα, με τα πολύ μικρά πράγματα. Νάνο είναι ελληνική λέξη, επομένως τα νάνο πράγματα ή τέλος πάντων αυτά τα οποία έχουν διαστάσεις κάτω από 100 με 200 νανόμετρα έως ατομικές διαστάσεις. Πράγματι λοιπόν έχουν να κάνουν με τις διαστάσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ανατεχνολογία, δεν είναι τα πολύ μικρά πράγματα. Στην πραγματικότητα είναι το επόμενο βήμα του πολιτισμού μας, του τεχνολογικού πολιτισμού, ας το πούμε έτσι. Ή αν δούμε λίγο και θυμηθούμε και σκεφτείτε κι εσείς λιγάκι, θα δείτε ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε με μία προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. Ξεκίνησε από τα πολύ μεγάλα πράγματα, δηλαδή πήρε την πέτρα, και μετά από 500 χρόνια που έκανε προσπάθειες τεχνολογικές, πολλά τεχνολογικά βήματα, κατόρθωσε στο τέλος να κάνει τον πέλεκι, να κάνει το τόξο, να κάνει πολλά πράγματα αιχμηρά, αποτελεσματικά για αυτόν τότε. Και βεβαίως με αυτόν τον ίδιο τρόπο συνεχίσαμε εμείς, ώσπου φτάσαμε να βλέπουμε τα άτομα, και όχι μόνο να τα βλέπουμε, αλλά να τα κινούμε κιόλας πρόσφατα, 30 χρόνια πριν, το 1985, με τα ατομικά μικροσκόπια τα οποία ανακαλύφθηκαν. Δηλαδή η προσέγγιση του πολιτισμού μας είναι από πάνω προς τα κάτω. Έτσι είναι και η προσέγγιση της μικροελεκτρονικής και της νανοελεκτρονικής. Επομένως, κατορθώσαμε πράγματι να φτάσουμε στα άτομα και να τα κινούμε, να τα ξαναδομούμε, να φτιάχνουμε καινούργιες κατασκευές. Όμως, εκείνο που είδαμε τα πρώτα χρόνια, εδώ και 10-15 χρόνια περίπου, είναι ότι εμείς, ο πολιτισμός μας δούλεψε με αυτόν τον τρόπο, αλλά η φύση από δίπλα, όπως παρατηρήσαμε και αρχίσαμε να ανοιχνεύουμε, δούλεψε και αυτή με έναν τρόπο λίγο όμως διαφορετικό. Και ο τρόπος είναι από κάτω προς τα πάνω. 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια εδώ στον πλανήτη μας, ξεκινώντας από τα οργανικά μόρια, κάνοντας βιομόρια, άρχισε να συνθέτει με διάφορες διεργασίες που μας ήταν άγνωστες μέχρι πριν από λίγο καιρό, με το self-assembly, με το self-organization, οι οποίες στηρίζονται σε αλληλεπιδράσεις που δεν δίναμε ιδιαίτερη σημασία μέχρι πριν 20 χρόνια, ασθενείς δυνάμεις, αλληλεπιδράσεις δεσμού υδρογόνου κτλ. Κατόρθωσε, πειραματιζόμενη και αυτή, να αρχίσει να κάνει δομές από τα μικρά βιομόρια στα μεγαλύτερα μόρια και να φτάσει σε μακρομόρια, να φτάσει σε τεράστιες δομές, να φτάσει στα κύτταρα, να φτάσει στα ζώα, να φτάσει στους ανθρώπους. Επομένως, η προσέγγιση αυτή είναι από κάτω προς τα πάνω. Επομένως, έχουμε δύο πράγματα στα χέρια μας. Ό,τι αναπτύξαμε εμείς στον πολιτισμό μας, και το αναπτύξαμε μάλιστα μέσα στο εργαστήριο, κάτω από συνθήκες αυστηρές, καθορισμένες, θερμοκρασίας, πίεσης και οποιοδήποτε άλλο μπορεί να φανεί κανείς, να σκεφτεί κανείς. Ενώ η φύση δεν είχε αυτές τις πολυτέλειες, επομένως είχε και η φύση κάποιες ελλείψεις, ενώ από δίπλα καταλάβαμε και αρχίσαμε να ενσωματώνουμε σε αυτή τη διαδικασία να φτιάχνει ο άνθρωπος και να δημιουργεί καινούργια πράγματα, και ό,τι έμαθε τα πρόσφατα χρόνια και ό,τι έκανε η φύση, και να το επαναλαμβάνει, να το κάνει κόπη. Αμέσως καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι μόνο, είναι μια καινούργια προσέγγιση, η από κάτω προς τα πάνω να κτίζει, άρα μπορεί να φτιάξει μεγάλα κατασκευάσματα, κτίρια ολόκληρα, ξεκινώντας σχεδόν από ατομική, από τα μπλοκ, από
με μακρομόρια από μεγάλες δομές, σαν τουβλάκια που στήρονται για να κάνει το κτίριο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πέρα από τον τεχνικό πολιτισμό μπήκε μέσα και η βιολογία, μπήκε και η φύση. Και αρχίσαμε λοιπόν να καταλαβαίνουμε ότι τα θέματα που μας απασχολούν δεν είναι θέματα μιας ειδίκευσης, μιας ειδικότητας μόνο, αλλά απαιτεί την προσπάθεια πολλών ειδικοτήτων. Αρχίζουν λοιπόν οι φυσικοί με τους ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, αλλά δεν τους είναι αρκετό αυτό, θέλουν τους βιολόγους. Από δίπλα έρχονται οι μαθηματικοί ή της πληροφορικής, αλλά είναι απαραίτητοι και οι γιατροί για να μπορούν να φτιάξουν και να λύσουν προβλήματα τα οποία, για παράδειγμα, στην υγεία, μας δημιούργησαν και μας άφησε ο προηγούμενος αιώνας με τις αρρώστιες που θα δούμε ότι τα επόμενα χρόνια περιμένουμε να γιατρευτούν. Θα δούμε, μάλλον δεν πρόκειται να τα πω σήμερα. Θα συγκεντρωθώ λίγο πιο στα ηλεκτρονικά και στην ενέργεια. Αυτά λοιπόν είναι η νανοτεχνολογία. Bottom-up λοιπόν προσέγγιση, top-down από το εργαστήριο. Όλα αυτά γίνονται σε ένα και αυτό που περιμένει κανείς ότι περίμενε και άρχισε να φαίνεται να διαδραματίζεται γύρω μας ότι όλα αυτή η άποψη καινούργια, αυτός ο τρόπος, αυτή η διαδικασία ότι θα επηρεάσουν οτιδήποτε έχουμε φτιάξει γύρω μας, είτε είναι τα ηλεκτρονικά, είτε είναι η πληροφορική μας, είτε είναι η ενέργεια, η παραγωγή ενέργειας, διάφορες μορφές ενέργειας, είτε είναι η υγεία, είτε είναι τα φάρμακα, είτε είναι το περιβάλλον, η ασφάλεια, είτε οι μεταφορές, οι επικοινωνίες και οτιδήποτε πάει το μυαλό σας, επηρεάζονται, θα επηρεαστούν. Βεβαίως θα επηρεαστεί ο τρόπος που κάνουμε έρευνα, τα εργαλεία που παράγουμε, αλλά και η ίδια η εκπαίδευση την οποία φτιάχνουμε. Επομένως, ξεκίνησε αυτή η έννοια της αναδιάθρωσης των τεχνολογιών αυτών, των οποίων λέμε τεχνολογίες emerging τεχνολογίες, τεχνολογίες εχμής το βάζουμε εμείς, το λέμε, και να αναδιατάσσονται, να βγαίνουν καινούργιες τεχνολογίες και να διατάσσονται όλες αυτές τις οποίες είχαμε μέχρι σήμερα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα μόνο το τι συνέβη τα τελευταία 20, ίσως και λιγότερα χρόνια, μόνο στην περίπτωση του άνθρακα, το οποίο είναι το στοιχείο ΣΕ, γνωρίζαμε μέχρι το 1985-86, ότι ο άνθρακας εμφανίζεται στον πλανήτη μας σε δύο μορφές, σαν το μαλακό υλικό, το γραφίτι εδώ, σε στρώσεις, σε αυτά τα επίπεδα μεταξύ τους απέχουν αρκετά και ασθενικές δυνάμεις Van der Waal κρατάει αυτή τη δομή, η οποία είναι πολύ μαλακή, μαύρη, δεν τη συμπαθούσαμε και είχε βγει και η παροιμία άνθρακες ο θησαυρός, ενώ από δίπλα ο θησαυρός ήταν το διαμάντι. Πολύ σκληρό, διαφανές, πολύτιμο, πανάκριβο, σκληρό. 1986 για πρώτη φορά μετριέται μέσα από τα ακτίνες χ από το υπερπλανητικό μας σύστημα ότι υπάρχουν κάποιες δομές οι οποίες δεν είναι προβλέψιμες ή δεν υπάρχουν στον πλανήτη. Πρόκειται για τις φουλερίνες, αυτή την μπάλα, η οποία όμως ανακαλύφθηκε επακριβώς έτσι λίγο αργότερα το 1991. Η συμμετοχή σε αυτό είχε ένας Έλληνας, ο οποίος αυτές τις μέρες είναι εδώ στην Ελλάδα, ο κύριος Φωστηρόπουλος. Έκανε το διδακτορικό του στην Χαϊδεβέργη εκείνη την περίοδο. Την παρασκεύασε τεχνικά με αποτέλεσμα το 1996 ο κύριος Κρότο με τον Σμάλεϊ να πάρουν το βραβείο Νομπέλ. Την ίδια χρονιά, το 1991, τα ίδια περίπου χρόνια, ο Χοζίμα στην Ιαπωνία, στα πειράματά του που κάνει, ανακαλύπτει μια καινούργια μορφή άνθρακα, η οποία δεν είναι άλλη από τους νανοσωλήνες, αυτό που βλέπετε που παίζει εδώ και αυτό εδώ πέρα. Δεν πήρε το βραβείο Νομπέλ μέχρι σήμερα, πιθανώς όμως τα επόμενα χρόνια το πάρει. Τρίτη μορφή άνθρακα, 2005, γίνεται μια δημοσίευση από δύο Ρώσους στο Μάντσεστερ, κατόρθωσαν να σπάσουν αυτά τα επίπεδα του γραφενίου και να κάνουν το γραφίτι και να κάνουν τα γραφένια. Ατομικά, ατομικών διαστάσεων, κατασκευές πλέον είχαμε στα χέρια μας και όπως αποδείχθηκε είναι ο γεννήτωρας όλων των μορφών του άνθρακα. Για κάθε μία από αυτές τις καινούργιες, ας το πούμε, ανακαλύψεις, τις τρεις καινούργιες περιοχές τεράστιες στα ηλεκτρονικά, στην υγεία, στα υλικά, στη δόμηση ανοίγουν. Τι είναι λοιπόν αυτά που τα κάνει τόσο σημαντικά και ένα μόνο στοιχείο κατορθώνει να μας δίνει όλες αυτές τις διαφορετικές μορφές αλλά και δομές, αλλά και με τη σειρά του να μας δίνει τόσες διαφορετικές εφαρμογές.
Είναι ο τρόπος με τον οποίο δένονται, λοιπόν, είναι ο τρόπος με τον οποίο το μέγεθός τους και είναι η δομή στον χώρο. Ένα παράδειγμα, λοιπόν, είναι δεύτερο, πάλι για αυτά τα υλικά, δεν θα επεκταθώ περισσότερο στις νανοτεχνολογίες και τον ορισμό, είναι η περίπτωση των άνθρακα των νανοσωλήνων στην κατασκευή, για παράδειγμα, στο καινούργιο αυτό Boeing το 787. Είναι το μεγαλύτερο σκάφος, το οποίο επιβατικό σκάφος, και θα δει κανείς από τι αποτελείται, το 50% πλέον. Μέσα σε λίγα χρόνια, 1991, ανακαλύφθηκαν οι νανοσωλήνες. Σήμερα, ή πριν 5-6 χρόνια που φτιάχτηκε αυτό το σκάφος, το 50% είναι η κατασκευή του, από τα υλικά του, είναι από ανθρακονήματα από αυτό το υλικό. Είναι σύνθετα υλικά που είναι πολύ ισχυρότερο, μερικές φορές είναι 6 φορές ισχυρότερο και πολλές φορές πιο ελαφρύ από ό,τι είναι το αλουμίνιο και από το οποίο αποτελεί το συνίσθετο παλιά τα αεροπλάνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι κόστος, ταχύτητα, όφελος για τις εταιρείες και για μας που ταξιδεύουμε. Να μπούμε λοιπόν στην περιοχή των οργανικών πλέον και των εκτυπωμένων ηλεκτρονικών σαν μία από τις εφαρμογές, κυρίως στα ένα επίπεδο, δηλαδή στα η επιφάνεια, το επίπεδο είναι οι δύο διαστάσεις, μπορεί να είναι και μεγάλες, αλλά η κάθετη διάσταση να είναι πολύ μικρή. Είναι τα λεπτά ημένια. Γιατί λοιπόν τα οργανικά ηλεκτρονικά? Τα οργανικά και εκτυπωμένα ηλεκτρονικά, βάζουμε και αυτή τη δεύτερη λέξη, και εκτυπωμένα, περιμένουμε να μας έχουν μια πολύ μεγάλη επίδραση στην καθημερινή μας ζωή, και ο λόγος είναι απλός. Το πρώτο είναι ότι κάνουν τα ηλεκτρονικά μας προσωπικά. Τα κάνουν ορατά. Μας δίνουν τη δυνατότητα να παράγουμε καινούργιες μορφές ενέργειας, ενέργεια ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μας δίνουν τη δυνατότητα να τα ολοκληρώσουμε, να τα συνδέσουμε με τα γνωστά ηλεκτρονικά, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Αλλά επίσης μας δίνουν τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν ή ολοκληρώνουν άλλες ιδιότητες τις οποίες ζητούσε και ήθελε πλέον ο πολιτισμός μας, ο άνθρωπος. Να είναι εύκαμπτες οι διατάξεις τις οποίες θα χρησιμοποιούμε, ή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω σε εύκαμπτα υποστρώματα πλέον, όχι σε άκαμπτα υποστρώματα. Να είναι μεταφερόμενος, να τα φοράμε πάνω στα ρούχα μας, να είναι μιας χρήσεως, δηλαδή πολύ χαμηλό κόστος, και να μπορούμε να τα πετάμε αν δεν τα θέλουμε, και βεβαίως να φέρνει αυτό που λέει το τελευταίο, intelligence, να φέρνει την ευφυΐα πάνω, όχι μόνο να είναι έξυπνα, αλλά έχουν και ευφυΐα. Όλα αυτά λοιπόν είναι και πάνε και ταιριάζουν με την εποχή που ζούμε, και επομένως φεύγουμε από τα συμβατικά ηλεκτρονικά μας, με τα οποία συνήθως αναπτύσσονταν, όχι συνήθως πάντα, πάνω σε πυρίτιο άκαμπτο ή πάνω σε καλύτερη περίπτωση πάνω σε γυαλί ή οι οθόνες που είχαμε μέχρι τώρα. Οι βασικές κατασκευές, διατάξεις, είναι τα OLEDs, όπως είπαμε, που θα χρησιμοποιηθούν είτε για οθόνες είτε για φωτισμό, καινούριος φωτισμός με τα OLED. Ο φωτισμός που έχουμε σήμερα έχει απώλειες 95%, δίνουμε 100 W και παίρνουμε πίσω σε φωτισμό 5 W. Τα 95 είναι απώλεια θερμική. Με αυτή την καινούργια τεχνολογία μπορούμε να πάρουμε πίσω από τα 100 W που θα δώσουμε τα 70 και τα 30 να είναι θερμική. Έχουμε τα φωτοβολταϊκά, την καινούργια γενιά των φωτοβολταϊκών, τα organic photovoltaics, τα οποία όπως θα δούμε μπορούν να μας δώσουν την ενεργειακή αυτονομία ως άτομα, ως κτίρια κτλ. Έχουμε τα οργανικά thin film transistors, τα οποία μπορούν και αυτά να εκτυπωθούν και με τη σειρά τους και αυτά να μας δώσουν επικοινωνιακή, μαζί με άλλα τα RFIDs και τις κεραίες που μπορούμε να φτιάξουμε, να μας κάνουν και επικοινωνιακά αυτόνομους όπου και αν βρεθούμε. Και βεβαίως μπαίνουν οι sensors και οι βιοsensors, ανοίγουν ένα καινούριο πεδίο, την βιοηλεκτρονική από τη μια πλευρά, συνδέονται πιο εύκολα με την υγεία, με τους ανθρώπους, με τα εμφυτεύματα. Καινούργιοι κλάδοι είναι αυτοί εδώ. Και από τη συνέχεια έχουμε τις μπαταρίες, τις εκτυπωμένες μπαταρίες, που όλα αυτά, αν καταλαβαίνετε τώρα, που ανέφερα τα 4-5 συσκευές, μπορούν να εκτυπωθούν ακριβώς και στο ίδιο υπόστρωμα, και το ένα να συνεργάζεται με το άλλο. Να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, να έχουμε επικοινωνιακή αυτονομία, να έχουμε τους βιοαισθητήρες που μας δίνουν και μπορούν να μετράνε και να στέλνουν την πληροφορία σε μια βάση δεδομένων ή στο γιατρό μας, για να κάνουμε, επομένως, με αυτόν τον τρόπο, με το συνδυασμό αυτών των διατάξεων, πιο ολοκληρωμένες διατάξεις και συστήματα. Τι ανοίγουν αυτά εδώ? Μόνο για το 2023 προβλέπεται από τις 4 συσκευές διατάξεις διαφορετικού τύπου
να φτάσει η αγορά περίπου στα 75 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δούμε το συνδυασμό, η αγορά θα υπερβεί εκείνη την περίοδο περισσότερο από τα 200 δισεκατομμύρια. Να θυμίσω λίγο ότι δεν πρόκειται με την ανάπτυξη που θα γίνει αυτή τη τεχνολογία, σειρά τεχνολογιών, να ξεχάσουμε την άλλη τεχνολογία, της μικροηλεκτρονικής ή της νανοηλεκτρονικής που μπήκαμε ήδη με την νανοτεχνολογία. Την τεχνολογία του περιτίου, η οποία ήταν μια τεχνολογία των ανόργανων ημιαγωγών, ήταν και είναι. Ενώ η τεχνολογία που λέμε είναι των οργανικών υλικών. Το βασικό στοιχείο δεν είναι πλέον το πυρίτιο, που είναι ένα ανόργανο υλικό ή κάποια άλλα υλικά, όπως είναι το γάλλιο αρσενικό, αλλά είναι οργανικά υλικά τα οποία έχουν την ίδια περίπου ιδιότητα όπως και τα ανόργανα, δηλαδή έχουν την ικανότητα να λειτουργούν ως ημιαγωγή. Αυτή είναι η κύρια υπόθεση και το κύριο θέμα που έχουμε. Λοιπόν, σήμερα, και αυτό έγινε φανερό, περίπου το 1978 από την Kodak και λίγο αργότερα από το Cambridge, ότι υπάρχουν υλικά, πολυμερικά υλικά, τα οποία μπορούν να δώσουν αγωγή. Το βραβείο Νομπέλ δόθηκε το 2000 σε ένα χημικό, τον Higger, και ανοίγει, θα δούμε και λίγο παρακάτω από τα σχήματα, κάποια σχήματα, ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος. Ο δρόμος, λοιπόν, των οργανικών ημιαγωγών και των οργανικών ηλεκτρονικών. Τι μας φέρνουν αυτά παραπάνω? Δεν πρόκειται να πετάξουμε την άλλη τεχνολογία. Θα συνεχίσουν αυτές οι τεχνολογίες να είναι μαζί ή να συνεργάζονται και βεβαίως σε μερικές περιπτώσεις έχουν ξεκινήσει να ανταγωνίζονται ή αυτή η καινούργια σειρά τεχνολογιών δίνει καινούργιες ιδέες στην προηγούμενη τεχνολογία. Είχαμε αρκετά θέματα που λύσαμε με την ταχύτητα, την απόδοση, την χαμηλή ισχύ, το μικρό μέγεθος με την τεχνολογία της μικροηλεκτρονικής, του πυρητίου, των ανόργανων ημιαγωγών, αλλά είχαμε και πολλά προβλήματα. Ένα από τα οποία ήταν η δισκαμψία, πάνω στα οποία των υποστρωμάτων, το μέγεθος μικρό, δεν μπορούσε να πάει σε μεγάλη ολοκλήρωση, μεγάλη επιφάνεια. Τα εργοστάσια ήταν πολύ δύσκολα να γίνουν, να δημιουργηθούν και βεβαίως πολύ μεγάλο κόστος. Σήμερα ένα εργοστάσιο στοιχίζει πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ ή δολάρια και μόνο στην Κίνα πλέον γίνονται τέτοια εργοστάσια. Από την άλλη μεριά, τι μας δίνουν αυτά τα οργανικά ηλεκτρονικά? Μπορούν να πάνε σε μεγάλες επιφάνειες να αναπτυχθούν. Είναι χαμηλού κόστους, είναι ευκολότερα στο να γίνει μία παραγωγή, είναι φθηνότερα, είναι εύκαμπτα και τις άλλες ιδιότητες που είπαμε προηγουμένως. Μπορεί να είναι ανακυκλώσιμα και βεβαίως μία επένδυση μπορεί να ξεκινάει από μερικά εκατομμύρια, να πάει το πολύ μέχρι 100 εκατομμύρια. Άρα αφορά μικρές και μεγάλες χώρες οπουδήποτε αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εδώ λοιπόν θα δούμε τώρα ένα βίντεο που μας λέει λίγο σε εικόνα περισσότερα από αυτά τα οποία προσπάθησα να σας πω εγώ και θα μας βοηθήσουν για τα επόμενα. Γυρισμένο μέσα στα πλαίσια ενός ερευνητικού ευρωπαϊκού έργου το οποίο συμμετέχουμε. Το άκαμπτο πυρίτιο λοιπόν, η τεχνολογία. Εύκαμπτα οργανικά, ηλεκτρονικά και διαφανή. Ο παλιός φωτισμός με τη μεγάλη απώλεια, τη θερμική, σχεδόν μηδενική ή πολύ μικρή θερμική ενέργεια, μεγάλες επιφάνειες με OLED. Τα touchscreen που έχουν μπει πλέον στη ζωή μας, πάνω σε γυαλί, άκαμπτα. Πάνω σε πλαστικό πλέον. Οι μεγάλες επιφάνειες για τα displays. Πάνω σε πλαστικό. Θα δούμε τώρα ένα άλλο βίντεο από ένα άλλο έργο που πριν από λίγο καιρό τραβήχθηκε για τα
για αυτό το έργο, Flexnet λεγότανε, και το οποίο μας δίνει μια άλλη εικόνα. Sophisticated electronics made entirely from plastics. Light and thin as paper, cheap to produce and easy on natural resources. Thanks to the EU's Flexnet project, combined research efforts are underway to tap into the commercial potential. Κλασική τεχνολογία εκτυπώσεων ολοκληρώνεται με τα καινούργια ηλεκτρονικά. The screen of a modern smartphone, for example, is based on organic LEDs. Organic electronics use molecules based on carbon. That's where the name organic comes from. The molecules form larger structures called polymers, and these can conduct electricity. Different polymer chemicals with different properties can even be mixed in the same droplet. Circuits, solar cells, or even batteries can be printed using inkjet printers. The manufacturing process is completely different from semiconductor electronics. It's scalable just like traditional industrial printing. The benefits of organic electronics are obvious. They are cheap to produce, lightweight, flexible, and produce less waste. Organic electronics are perfect to enhance previously unused surfaces. Wall paint with special polymers could replace the heating in your living room. And organic solar cells could become a ubiquitous element of our energy supply. If all truck tops around the world had an organic photovoltaic layer, a considerable amount of fuel could be saved. Newly designed sensors based on polymer electronics are able to see and smell and are sensitive to touch. They can enhance everyday products and make them smarter. Research partners across Europe teamed up in the Flexnet project to raise. Αυτή περίπου είναι η αγορά σήμερα, εδώ δηλαδή κάπου είμαστε. Αυτή προβλέπεται για το 2013 μόνο, όπως σας είπα, από τις διατάξεις τις τέσσερις τις κυρίαρχες, όχι από το συνδυασμό τους. Βεβαίως η αγορά ξεκίνησε ήδη και βασίζεται περισσότερο στις οθόνες. Τα βλέπουμε στα κινητά της Samsung, για παράδειγμα, τα οποία βασίζονται πάνω στα OLED, μόνο που αναπτύσσονται όμως πάνω ακόμη σε γυαλί. Δεν βγήκε ακόμη η τεχνολογία, γι' αυτήν θα σας περιγράψω τώρα, πάνω σε εύκαμπτα υποστρώματα. Πηγαίνουμε λοιπόν στην παραγωγή της ενέργειας. Θα σας δώσω μάλλον μερικά παραδείγματα. Ήδη στην αγορά έχουν βγει τα τελευταία 2-3 χρόνια μικρά δείγματα, τα οποία πηγαίνουν για φορτιστές αυτού του είδους, μικρών υπολογιστών ή των τηλεφώνων μας. Και τα επόμενα χρόνια περιμένουμε να βγουν σε μεγάλες επιφάνειες για να καλύψουν τα θερμοκήπια, τα κτίρια, αυτονομία ή να συνδεθούν απευθείας στη ΔΕΗ, στο grid, όπως λέμε. Δεν έχουμε όμως μόνο την ενέργεια, έχουμε και τον φωτισμό με τον οποίο κάνουμε τεράστιες ποσότητες saving, εξοικονόμησης, όπως ανέφερα προηγουμένως με το lighting ή με τη χρήση, όπως βλέπουμε για πρώτη φορά στο πολιτισμό μας, ο φωτισμός πλέον χρησιμοποιείται και για διακόσμηση, να φωτίσει με τον τρόπο που θέλουμε το χώρο μας, τα κτίρια, το δωμάτιό μας. Ή οθόνες, κάθε είδους οθόνη, η οποία και αυτή πηγαίνει πάνω σε εύκαμπτα υποστρώματα, ή αυτά τα δύο ή τα τρία μαζί να ενσωματώνονται μέσα στα αυτοκίνητα, μέσα στα αεροπλάνα, είτε για να μας δώσουν ενέργεια, είτε να μας δώσουν το φωτισμό, όπως είπα, το decoration, είτε να μας δώσουν διάφορες άλλες δυνατότητες, είτε να ενσωματωθούν με τα πληροφοριακά συστήματα πάνω στα textiles και να μας κάνουν τα e-textiles, όπως βλέπουμε εδώ. Ξανά για πρώτη φορά, η ενσωμάτωση των OLEDs, για παράδειγμα, για οθόνες ή φωτισμό, της ενέργειας, των αισθητήρων, βιοαισθητήρων, μαζί με τη σχεδίαση, μαζί με το design, βγάζουν καινούργιες εφαρμογές, αλλά καινούργιες ειδικότητες ανοίγουν μπροστά. Και βλέπετε πιο κάτω, ενώ έχουμε ένα φωτοβολταϊκό, μπορεί να είναι για decoration ή αυτά τα σχήματα τα οποία βλέπουμε εδώ, τα εφαρμογές από τα OLEDs. Αλλά δεν σταματάει εδώ. Το smart food packaging, για παράδειγμα, το οποίο μπορεί, είδαμε προηγουμένως και το παράδειγμα που μας έδειξε, αισθητήρες, βιαισθητήρες, δείκτες, να μας δείχνουν από την διάρκεια της τροφής, το πόσο φρέσκα είναι τα προϊόντα, κάθε είδος προϊόντα, από τα προϊόντα,
καθώς επίσης την οξείδωση ή αν υπάρχουν βακτήρια, έξυπνα λοιπόν συστήματα. Το καθένα από αυτά βεβαίως απαιτεί τη δική του προσοχή και τον δικό του τρόπο λειτουργίας. Ας δούμε λοιπόν πώς είναι μια τέτοια διάταξη, ξεκινώντας ή να δούμε γιατί θέλουμε επίσης να φύγουμε από την κλασική τεχνολογία, τι είναι αυτό το παραπάνω που μας δίνουν τα EFCAM, τα οργανικά και εκτυπωμένα ηλεκτρονικά. Πρώτα απ' όλα ξεφεύγουμε από την παραδοσιακή μικροελεκτρονική, την νανοελεκτρονική, όπου απαιτούνται να έχουμε τις συνεχείς μάσκες για να κάνουμε την τεχνολογία. Απαιτείται η τεχνολογία των καθαρών δωματίων, clean rooms, και τα vacuum τεχνολογία, και επίσης απαιτούνται οι υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα εύκαμπτο, είναι από ένα έργο που τελείωσε, που είχαμε τελειώσει για 3-4 χρόνια. Το σχήμα αυτό από εκεί το παίρνω. Πάνω σε ένα εύκαμπτο υπόστρωμα να αναπτύσσεται όλες αυτές η ηλεκτρονική διάταξη, το πάχος της οποίας είναι περίπου 200-400 νανόμετρα εδώ, ενώ το πάχος του υποστρώματος είναι της τάξης των 100 μικρών. Δηλαδή το όλο πάχος, η όλη διάσταση είναι 100 μικρά. 100 μικρά είναι το πάχος μιας τρίχας από το κεφάλι μας, που στην πραγματικότητα είναι το υπόστρωμα πάνω στο οποίο μεταφέρεται η διάταξη. Αυτή από μόνη της είναι μικρότερη από μισό μικρό. Τι έχουμε μπροστά μας για να φτιάξουμε όλα αυτά τα συστήματα υλικά, είτε είναι η ημιαγωγή, είτε είναι για να μας δώσουν το φαινόμενο της απορρόφησης του φωτός, για παράδειγμα, ή είναι τα ηλεκτρόδια για να άνοδο κάθοδο, είτε είναι να τα προφυλάξουμε, το κάνουμε το encapsulation. Χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε πρώτα απ' όλα τα υλικά, καινούργια υλικά. Κάθε μία από τις κατηγορίες που είπα. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε συσκευές καινούργιες και να αναπτυχθούν πάνω σε υποστρώματα, ειδικά υποστρώματα, εύκαμπτα υποστρώματα. Ποια θα είναι αυτά τα υλικά? Υποψήφια και ήδη χρησιμοποιούμε είναι το PET, το PEN. PET είναι τα περισσότερα από τα μπουκάλια, γίνονται ή οι συσκευασίες που κάνουμε οι διαφανείς, είναι το PET. Το PEN είναι λίγο πιο ακριβό υλικό, έχει καλύτερες μηχανικές ιδιότητες. Θέλουμε καινούργιες διαδικασίες παραγωγής, εκτύπωσης και καινούργιες τεχνολογίες, να τροποποιηθούν οι τεχνολογίες καινού που είχαμε. Θέλουμε επίσης να κάνουμε το integration των παραπάνω, να μπουν με χαμηλό κόστος στην παραγωγή και βεβαίως, όπως θα δείξω, θα δούμε πιο στη συνέχεια, να μπορούμε να παρακολουθούμε την διαδικασία, γιατί η παραγωγή είναι ταχύτατη. Είδατε, εκτυπώσεις γίνονται σε χιλιόμετρα. Εκατομμύρια συσκευές θα παράγονται την ώρα, άρα πρέπει κάθε μία από αυτές να είναι το ίδιο καλή, λειτουργική, ομοιόμορφη, ομογενής κτλ. Για να δούμε μια συσκευή. Ένα φωτοβολταϊκό, που είναι παρόμοιο με ένα OLED. Έχουμε την βάση πάνω στο οποίο παλιά το αναπτύσσαμε, το γυαλί, θα ανακατασταθεί με το εύκαμπτο. Το βασικό στοιχείο εδώ του ενός στοιχείου του ηλεκτροδίου είναι το ITO. Ίδιο tin oxide, λέει, ένα ανόργανο υλικό. Θα θέλαμε να το αντικαταστήσουμε. Η προσπάθειά μας θα το αντικαταστήσουμε. Σήμερα παράγεται με το σπάτερινγκ. Θέλουμε να το κάνουμε με άλλο υλικό. Θα το δούμε λίγο παρακάτω πιο. Είναι αυτό εδώ το 5.PSS, το οποίο θα τυπώνεται με εκτύπωση. Και εδώ είναι το βασικό μας υλικό, το οποίο είναι το υλικό που παράγει ο ημιαγωγός και μάλιστα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο ημιαγωγοί. Ένας που θα δίνει ηλεκτρόνια και άλλος που θα παίρνει τα ηλεκτρόνια. Και βεβαίως τουλάχιστον θα έχουμε μία κάθοδο και βλέπουμε εδώ πάνω ότι ναι, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε εκτύπωση, αλλά προς το παρόν θέλουμε να αντικαταστήσουμε αυτά τα οποία γίνονται με vacuum τεχνολογίες. VTE σημαίνει Vacuum Thermal Evaporation τεχνική, να είναι μαλακή, να είναι ευαίσθητη και να μην καταστρέφει τα πολυμερικά υποστρώματά μας. Ποια είναι τα δύο βασικά υλικά, το πυρίτιο δηλαδή, που λέμε στην τεχνολογία των ολοκληρωμένων, των ανόργανων. Είναι σήμερα προς το παρόν δηλαδή το P3HT που δίνει ηλεκτρόνια και αυτή η μπάλα που είδαμε τα φωλερίνια, με λίγη τροποποίηση εδώ πάνω, η οποία παίρνει τα ηλεκτρόνια. Τα δύο αυτά μαζί πρέπει να μας κάνουν ένα blend, bulk heterojunction λέγεται αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο αυτό εδώ κυρίως όταν εκτεθεί στον ήλιο θα πάρει ένα φωτόνιο, θα το μετατρέψει σε ένα φωνόνιο, εξιτόνιο, είναι ένα σωματίδιο που στην πραγματικότητα είναι ένα ηλεκτρόνιο και μία οπή. Αυτή θα διασπαστεί, θα διαχωριστεί σε λίγο μέσα στο υλικό μας. Το ηλεκτρόνιο πρέπει να κινηθεί προς τη μία στο ένα το ηλεκτρόδιο και το άλλο να κατέβει στο άλλο, έτσι ώστε να κλείσει το κύκλωμα αυτό εδώ και να μας δώσει μια τάση, την VOC όπως λέμε, άρα να παράγουμε ενέργεια. Αυτό είναι το όλο το φυσικό φαινόμενο και το οποίο βεβαίως όπως καταλαβαίνει κανείς ότι είναι όλο προϋποθέσεις και βεβαίως καταλαβαίνει ότι
από τα 100 φωτόνια που πέφτουν από τον ήλιο, τελικά μπορεί να λειτουργήσουν 3, 5, 7, να μας δώσουν αποτέλεσμα, και αυτό μας κάνει και την απόδοση της συσκευής μας. Τι θέλουμε? Θέλουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα φωτόνια που πέσανε λειτουργικά και να μπορέσουν να φτάσουν τα ηλεκτρόνια που τους αντιστοιχούν με το μηχανισμό που είπα και τα ΚΙΟΠΕΣ να φτάσουν στα ηλεκτρόδια. Άρα αυτή είναι πάλι η προσπάθειά μας να βελτιώσουμε σε όλα τα επίπεδα. Κάναμε λοιπόν ένα φωτοβολταϊκό. Εδώ δείχνω στα γρήγορα τη σύγκριση των φωτοβολταϊκών των που τρέχουν μέχρι σήμερα. Το πυρίτιο δηλαδή είναι κάπου εδώ. 60 χρόνια προσπάθεια για να φτάσουμε στο εργαστήριο γύρω στα 20%. Όπως ανέφερα προηγουμένως, τα οργανικά ξεκίνησαν το 2001, βραβείο Νομπέλ το 2000, και 2001 ξεκινάει η ιστορία με πρώτη συσκευή στο εργαστήριο 2-3%. Σήμερα έχουμε φτάσει στο εργαστήριο μέχρι 10-12,5%. Έχει πιάσει το πυρίτιο το άμορφο σε thin films. Όλες αυτές οι τεχνολογίες είναι thin film τεχνολογίες, το οποίο μετά από 60 χρόνια είναι περίπου στο 12-13%. Δηλαδή, σε ελάχιστο χρόνο έχουν φτάσει τις επιδόσεις εδώ. Να δούμε την άλλη συσκευή, η οποία είναι τα OLEDs. Μοιάζει με τα φωτοβολταϊκά. Πάλι θα έχει μία άνοδο και μία κάθοδο, άνοδο και κάθοδο. Με μόνη διαφορά τώρα θα βάλουμε τάση μεταξύ ανόδου και καθόδου. Θα έχουμε ένα τέτοιο υλικό και μάλιστα εδώ θέλουμε μια ποικιλία, τρία στρώματα, βλέπετε, τρία χρώματα, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε με την τάση που θα εφαρμόσουμε, το ανάποδο πράγμα, να δημιουργήσουμε ένα εξιτόνιο το σωματίδιο που, είναι, που περιέχει ένα ηλεκτρόνιο και μία οπή, και αυτό να δώσει το φως. Ποιο φως, το χρώμα που θέλουμε. Πώς θα βγει αυτό το φως, ανάλογα τι συνδυασμό από αυτές τις στρώσεις θα έχουμε εδώ των ημιαγωγών εδώ στη μέση. Και εδώ βλέπουμε ότι η επιθυμία μας είναι να αντικαταστήσουμε όλες τα στρώματα τα οποία γίνονται με διάφορες τεχνολογίες, για παράδειγμα καινούς, patterning όπως λέει, ή evaporation, να γίνουν όλες με εκτύπωση. Εδώ είναι μια άλλη συσκευή, τα οργανικά thin film transistors. Μοιάζουν με ένα τυπικό transistor, με μόνη διαφορά ότι ο ημιαγωγός εδώ πέρα είναι ένα οργανικό υλικό, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί. Θα θέλαμε να αντικαταστήσουμε και το διελεκτρικό και αυτό να γίνει οργανικό, να μπορεί να εκτυπωθεί και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, αλλά η λειτουργία του είναι αντίστοιχη. Βλέπουμε λοιπόν εδώ κάποιες ήδη κατασκευές πάνω σε εύκαμπτα υποστρώματα και εδώ είναι ένας αισθητήρας, πιο απλή συσκευή από αυτήν εδώ πέρα, όπου με τρία στρώματα μπορούμε να φτιάξουμε έναν αισθητήρα ή έναν βιοαισθητήρα. Βεβαίως, αν θα τα βάλουμε όλα τα στοιχεία πάνω σε πλαστικό, θα πρέπει, επειδή το πλαστικό έχει τρύπες, ο ΠΕΣ δεν είναι σαν το γυαλί, δεν είναι σαν το πυρίτιο, περνάει η υγρασία και το νερό της, η υγρασία από την ατμόσφαιρα και το οξυγόνο και μπορεί να χαλάει τη διάταξή μας και επομένως η ζωή της διάταξης να είναι μερικές μέρες, ενώ θέλουμε να είναι μερικά χρόνια. Τι γίνεται? Πρέπει να λύσουμε το θέμα του encapsulation, λέμε, της ενθυλάκωσης. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε όπως το PET έχουν μία τιμή διαπερατότητας στο νερό και το οξυγόνο σε αυτήν περίπου την τάξη και πρέπει να πάμε για να κάνουμε πραγματικές διατάξεις και να κρατήσουν 5, 10, 15 χρόνια, τουλάχιστον 5 τάξεις μεγέθους. Ο λόγος είναι ότι αν αυτό είναι το πλαστικό μας και βάλουμε ένα ανόργανο υλικό, για παράδειγμα εδώ, αυτό έχει πάλι με ένα στρώμα, δηλαδή δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα γιατί έχει το ανόργανο υλικό σπάζει, κράξει, δημιουργεί και επομένως περνάει εύκολα από εκεί μέσα η υγρασία, το νερό και το οξυγόνο. Άρα πρέπει να κάνουμε μια σύνθετη κατασκευή, δηλαδή να κάνουμε ένα multi-layer το οποίο να αποτελείται από ένα ανόργανο υλικό και ένα οργανικό που θα τυπώνεται. Ο συνδυασμός των δύο, το ένα βελτιώνει τα προβλήματα του άλλου. Μια τέτοια λοιπόν προσπάθεια τα τελευταία 10 χρόνια που κάναμε κατόρθωσε να μας δώσει μια λύση να κατεβάσουμε αυτό περίπου 5 τάξεις μεγέθους, όπως φαίνεται εδώ οι διάφορες προσπάθειες με 2-3 στρώματα και επομένως να μπορέσουμε να δίνουμε χρόνο ζωής 4-5 χρόνια στις ηλεκτρονικές διατάξεις. Για να δούμε λοιπόν τι θέλουμε από αυτά τα οργανικά τους ημιαγωγούς. Θέλουμε το ενεργειακό χάσμα, το EG, η ενεργική διαφορά μεταξύ των λούμου-χούμου των ενεργειακών σταθμών, να είναι τέτοια που να απορροφά όσο το δυνατόν παραπάνω φως, αν πρόκειται για φωτοβολταϊκά,
από το φως του ήλιου κοντά στο ορατό. Θέλουμε αυτά τα επίπεδα τα ενεργειακά να είναι ελεγχόμενα για να μας δώσουν την αντίστοιχη τάση στην έξοδό μας. Θέλουμε την ευκινησία των φορέων να τη βελτιώσουμε. Θέλουμε το process, θέλουμε τη μορφολογία, μια καινούργια έννοια, πώς αναμειγνύεται το ένα υλικό, ο δότης και ο δέκτης, να είναι σε σχεδόν νάνο επίπεδο ελεγχόμενα για να μπορούν να κουβαλήσουν τα ηλεκτρόνια και τις οπές στα δύο ηλεκτρόδια μας. Θέλουμε, όλο θέλουμε δηλαδή, θέλουμε να είναι τα εκτυπωμένα υλικά εύκολα διαλυτά και θέλουμε βεβαίως στο τέλος να είναι να φτιάχνονται οι διατάξεις μας σε μεγάλη παραγωγή και να χαμηλώσουν το κόστος. Ας δούμε εδώ μια εικόνα τώρα πώς είναι ένα σύστημα τέτοιο, το ημιαγωγικό υλικό, το φωτοβολταϊκό μας, από ένα P3ST και το PCBM που αναμειγνύονται για να μας κάνουν το blend που είπαμε, το bulk heterojunction, για να μπορέσει να απορροφήσει το φωτόνιο και να μας δώσει το εξιτόνιο να δημιουργηθεί το ηλεκτρόνιο και η ιοπή. Οι υπολογισμοί σε ατομικό επίπεδο μας λένε ότι περίπου, αυτά βλέπουμε τις μπάλες εδώ, είναι γύρω στο λιγότερο από ένα νανόμετρο σε μέγεθος, διαχωρίζεται από το άλλο το υλικό, το οποίο είναι το P3ST και το οποίο μας δίνει τα ηλεκτρόνια. Ο διαχωρισμός δεν μπορεί να πάει σε μεγάλη έκταση, γιατί αν πάνε απομακρυνθούν πολύ αυτή η περιοχή από αυτή εδώ, τότε δεν μπορεί το ηλεκτρόνιο ή η οπή να περάσει από τη μια πλευρά στην άλλη και επομένως θα σταματήσει η αγωγή. Πρέπει να ελέγξουμε την δομή αυτή εδώ, την νανοδομή, σε πόσο εύρος και σε τι απόσταση θα είναι. Και ξεκινάμε λοιπόν με ένα προσπάθεια πώς θα το πετύχουμε αυτό εδώ πέρα. Πρώτα πρέπει να μελετήσουμε τα υλικά από μόνα τους, το P3ST όπως είπαμε, αυτό που δίνει τους δότες, να δούμε τι ενεργειακό χάσμα είναι, πού αρχίζει να απορροφά. Εδώ είναι τα δύο EV, είναι η απορρόφηση του υλικού μας, είναι στο κόκκινο δηλαδή περίπου και εδώ είναι περίπου το μπλε, πού απορροφάει, καθώς το υλικό μας αυτό το κάνουμε σε λεπτό στρώμα και το ζεσταίνουμε και ξαναγυρίζουμε στη θερμοκρασία δωματίου και βλέπουμε ότι η απορρόφηση αυξάνει. Αυξάνει γιατί το υλικό μας γίνεται πιο κρυσταλλικό. Αυτό είναι καλό μέχρι ένα σημείο. Αν οι κρύσταλλοι γίνουν πάρα πολύ μεγάλοι, τότε θα διαχωριστούν και θα απέχουν από το άλλο το υλικό, το PCBM, άρα δεν θα μπορούμε να μεταφέρονται τα ηλεκτρόνια και οι οπές. Εδώ βλέπουμε σε υπολογισμούς που γίνονται σε πρώτες αρχές, αμπινίσιο λέει, πώς είναι πρώτα απ' όλα η δομή, τα επίπεδα, τα πολυμερικά, στον χώρο είναι ένα ανισότροπο υλικό και βλέπουμε ότι η απορρόφηση η οποία προκύπτει με την απορρόφηση, δηλαδή θεωρητικά υπολογιζόμενη, με την πειραματική, είναι πολύ κοντά και λέμε, ωραία, αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται σε αυτά τα υλικά. Ας πάμε να δούμε και το άλλο το υλικό. Το PCBM, τη φουλερίνη δηλαδή που είπαμε, την λίγο τροποποιημένη, με 60 άτομα και 70 άτομα. Βλέπουμε και αυτή πώς απορροφά. Εδώ είναι η απορρόφηση πώς αρχίζει, κοντά στο ορατό, δηλαδή στο κόκκινο το ένα, κοντά στο μπλε όμως του άλλου. Και αυτή είναι η διηλεκτρική άλλη συνάρτηση. Είναι σημαντικές παράμετροι για τα οπτικά και τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά. Μάθαμε λοιπόν τόσο για το ένα το υλικό, τόσο και το άλλο το υλικό και πηγαίνουμε να τα αναμίξουμε για να δούμε τι φτιάχνουν, τι δομή φτιάχνουν. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε όταν κάνουμε ένα λεπτό στρώμα, είναι αυτό πάνω στο υπόστρωμά μας, αν η ανάμιξη είναι καθόλου το βάθος και πιο βάθος, μιλάμε για 100 νανόμετρα τώρα, αν είναι ομοιογενής, διότι αν δεν είναι ομοιογενής ή αν δεν υπάρχει ένα σχωρισμό σε νάνο επίπεδο, τότε δεν θα μπορεί να λειτουργήσει η διάταξη όπως ανέφερα προηγουμένως. Πρέπει να βρούμε ένα καινούριο εργαλείο που να μπορεί να μετράει κατά βάθος και να μας δίνει αυτή την πληροφορία. Εδώ λοιπόν εφαρμόζουμε ένα τέτοιο εργαλείο, λέγεται μια οπτική φαρμακοσκοπική τεχνική και μας δίνει την πληροφορία ότι μεταξύ του πάνω στρώματος και του κάτω στρώματος υπάρχει διαφορά στην ανάμιξη των υλικών. Πρόβλημα λέει. Πρέπει να το ελέγξετε. Γιατί λέμε, δείτε λέει για ποιο λόγο. Κάνετε ένα πείραμα, για παράδειγμα ξανά αυτό το που είχα προηγουμένως, αλλά στη βάση του κάτω βάζω αυτό το υλικό το οποίο εκτυπώνεται και λέγεται 5 PSS. Είναι ένα αγώγιμο υλικό και θέλει να αντικαταστήσει το ITO για το ηλεκτρόδιο και κάνουμε ένα πείραμα με 4 διαφορετικά τέτοια στρώματα. Παρακολουθούμε ότι, όπως πάνε εδώ οι τελείες, ότι καθώς αυξάνουμε, αλλάζουμε αυτό το υλικό εδώ πέρα και το κάνουμε πιο υδρόφοβο, δηλαδή την επιφανειακή του ενέργεια την κάνουμε μεγαλύτερη, εδώ μεγαλώνει η επιφανειακή ενέργεια,
ο διαχωρισμός μεταξύ του πάνω στρώματος, δηλαδή εδώ πάνω και εδώ κάτω, αυξάνει περισσότερο. Μάλιστα, αν το ζεστάνουμε και έρθουμε μετά στη θερμοκρασία δωματίου στους 140 βαθμούς, θα δούμε αυτός ο διαχωρισμός γίνεται τεράστιος. Πού οφείλεται? Οφείλεται, λέει, στο ότι έχουμε υπόστρωμα, στο υπόστρωμά μας, αυτό είναι το υπόστρωμα τώρα για αυτό το υλικό, αλλάζει και αυξάνει η υδροφιλικότητα ή η επιφανειακή του ενέργεια. Καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα και ερμηνεύουμε το όλο φαινόμενο ότι όταν αναμειγνύονται αυτά τα δύο υλικά, ανάλογα με ποια επιφανειακή ενέργεια έχουν μεταξύ τους, το ένα θα πάει προς τα κάτω και το άλλο προς τα πάνω. Αν εδώ είναι ο αέρας, για παράδειγμα, ή είναι το ηλεκτρόδιο, ένα μεταλλικό ηλεκτρόδιο, είναι πολύ σημαντικό τι σχέση έχουν μεταξύ τους οι επιφανειακές ενέργειες και τι σχέση έχουν με την κάτω ενέργεια. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα ελέγξουμε για να μπορούμε να κάνουμε μια κατάλληλη συσκευή. Θα προχωρήσω λίγο πιο γρήγορα, να έρθω εδώ σε αυτό το σημείο. Για να ενισχύσουμε την απόδοση των φωτοβολταϊκών, βάζουμε μέσα νανοσωματίδια, πλασμόνια. Για παράδειγμα, σωματίδια από φωτομέταλλο κοντά στα ηλεκτρόδια, τα οποία μπορούμε βέβαια τα βάλουμε και μέσα στο σώμα του bulk heterojunction και να κάνουμε μια διάταξη για να έχει μεγαλύτερη απορρόφηση του φωτός του ήλιου και να μεγαλώνει η απόδοσή του. Πράγματι, με αυτή την λογική κατορθώνουμε μια τέτοια συσκευή να την αυξήσουμε κατά 20% τουλάχιστον με ένα στρώμα μόνο. Αν κάνουμε και ένα άλλο στρώμα από το μέταλλο κάπου μέσα στο blend, μπορεί να γίνει μεγαλύτερη η αύξηση της απόδοσης της συσκευής. Για να δούμε τώρα ένα τρανζίστορ πώς δουλεύει με αυτά εδώ. Τα αποτελέσματα που δείχνω αυτή τη στιγμή είναι από το διδακτορικό του κυρίου Πισαλίδη, ο οποίος τελείωσε το παρουσίαση πριν ένα μήνα. Είναι πρωτότυπες διατάξεις που έφτιαξε. Ποιο είναι το θέμα, λοιπόν? Λέει ότι θέλω να κάνω αυτά τα τρανζίστορ, τα ό,τι ευθύσει, τα οφέτς, βασισμένα στο TIPS 5. Αυτό το υλικό θέλω να μπορέσω να το τυπώνω για να μπορώ να κάνω σε μεγάλη κλίμακα τις διατάξεις μου, τα τρανζίστορ. Θέλω να τα κάνω με μια τεχνική που έχει μεγάλη απόδοση και είναι πολύ απλή, δηλαδή με ένα απλό βύθισμα μέσα σε ένα υγρό, deep coating λέγεται η τεχνική, και αυτό θα μου δώσει τη δυνατότητα να μπορέσω, θα ήθελα μάλιστα, λέει, να προσέξω όπως θα κάθονται, βυθίζοντας μέσα στο υγρό μου, τα μούρια, να κάθονται με τον τρόπο που θέλω εγώ. Να έχουν πάνω στο υπόστρωμα τη γωνία που θέλω εγώ, έτσι ώστε να κάνουν και την απόδοση την οποία εμείς θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το θέμα, αν θυμηθείτε το self-assembly, τη λέξη που σας είπα στην αρχή που έκαμπνε η φύση. Θα πρέπει να είναι ομογενή η αναπόθεση και θα πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνω να είναι αναπαραγώγιμος, δηλαδή κάθε φορά να βγαίνει το ίδιο ακριβώς ελεγχμένα και βεβαίως πολύ χαμηλού κόστους. Αυτά θέλαμε. Και αυτά ήθελε να κάνει στη διατριβή του και λέει, ναι, οι τεχνικές αυτές, ένα inkjet printing ή μία γκραβούρ τεχνική, μπορεί να μου τα δώσει και να σας δείχνω πλέον το τρανζίστορ που έκανα και το οποίο βασίζεται σε ένα ηλεκτρόδιο το μέταλλο από πάνω, το τύπου Πέντεσεν, και κάθεται πάνω σε ένα πολυμερικό υλικό. Πιο πολυμερικό υλικό, το καλύτερο λέει είναι το PS και PMMA. Δεν έχει τόση σημασία. Να λέει πώς μπορώ να κάνω σε διάφορα βήματα όλη την διάταξή μου, το device, το OFET, και το οποίο έχει μία δομή, αν το δω στο οπτικό μικροσκόπιο, αν έχω το αναπτύξω πάνω σε PMMA ή πάνω σε PS, έχει λίγο διαφορετική δομή, δεν ενδιαφέρει πολύ, αλλά αν τα δω με ατομικό μικροσκόπιο ή εδώ πιο βαθιά, σε ατομικό επίπεδο, θα δω ότι μεταξύ τους έχουν πολλές διαφορές. Όμως, τα αποτελέσματα είναι ότι έκανα ένα τρανζίστορ το οποίο δεν έχει προβλήματα, λειτουργεί άψογα, έχει τις χωρητικότητες που μετράω εδώ πέρα και το ρεύμα, το linkage current όπως λέει, έχει πολύ καλές τιμές και όπως βλέπω σε αυτή την διαφάνεια επίσης, λέει ότι παίρνω συσκευές οι οποίες δεν έχουν υστέρηση και δεν δημιουργούν προβλήματα. Αντίθετα όμως, από ό,τι βλέπω στις τρεις διαφορετικές συσκευές σε διαφορετικό υπόστρωμα, παίρνω πολύ καλά αποτελέσματα τόσο για την τάση, όσο για το on-off το ρεύμα, 10 στην 5η ή -5 σχέση, πολύ καλές τιμές και mobility, η οποία ευκινησία φτάνει περίπου στο 1 εκατοστό στο τετράγωνο ανά volt δευτερόλεπτο. Άρα λοιπόν έκανε πολύ καλές διατάξεις. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε τώρα να φτιάξουμε, παίρνω τη διαφάνεια αυτό από μια spin-off startup εταιρεία, η ΟΕΤ όπως λέγεται, δείχνει εδώ
την όλη διαδικασία που ξεκινάει σε εκτύπωση, σε roll-to-roll και πάνω λέει ότι πρέπει να ελέγξω σε όλα τα επίπεδα τη διαδικασία αυτή, το process. Ποια τεχνική θα χρησιμοποιήσω, θα είναι γκραβούρ, θα είναι inkjet printer. Πρέπει σε ατομικό επίπεδο, σε μοριακό επίπεδο να ελέγξω την ποιότητα του εκτυπωμένου film, το οποίο είναι 50 το πολύ 100 νανόμετρα. Αυτής της τάξης είναι τα στρώματα. Θα πρέπει επίσης σε ατομικό επίπεδο να ρυθμίσω την θέρμανση και το αποτέλεσμα της θέρμανσης το οποίο προκύπτει. Διότι αφού είναι διαλυτά αυτά όλα τα υλικά, θα πρέπει να φύγει το νερό ή οποιοδήποτε άλλο τα διαλύει και να στερεοποιηθεί. Επομένως, θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μου κάνει τον νάνο διαχωρισμό που ανέφερα προηγουμένως απαραίτητο και στο όριο που χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορέσει να δουλέψει η συσκευή μου. Θα πρέπει να πάω να κόψω και αυτή τη διάταξη με έναν τέτοιο τρόπο, ο οποίος θα μου λέει ότι θα έχω ένα λέιζερ, το οποίο θα κόβει οργανικό και ανόργανο υλικό, αλλά είναι μια καινούρια ευκαιρία για ανάπτυξη καινούργιας τεχνολογίας και θα πρέπει να ελέγχω όλα αυτά τα πράγματα με πολύ πολύ μεγάλη ακρίβεια. Πρέπει να κάνω μια τεχνολογία που να παρακολουθεί όλη τη διαδικασία περίπου σε κάθε δέκατο του εκατοστού. Θα προχωρήσω λίγο πιο κάτω, πιο γρήγορα, για να έρθω. Να δείξω λοιπόν πώς περίπου γίνεται αυτή η διαδικασία. Φανταστείτε λοιπόν ότι είναι ένα sketch διαγράμμα, ένα διάγραμμα αυτό εδώ, με μια διεργασία που καθαρίζω το υπόστρωμά μου, κάνω μια ανάπτυξη, έχω έναν ξηραντήρα και κάπου εδώ πηγαίνω και μετράω με μια τεχνική όλη την ζελατίνα το υπόστρωμα, ό,τι εναποτέθηκε πάνω του, καθώς περνάει ο χρόνος και μάλιστα το μετράω, λέει, και προς την κατεύθυνση που τρέχει το ρολό, γιατί είναι ένα ρολό πλέον, roll-to-roll διαδικασία, αλλά και στην κάθετη διεύθυνση. Και προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, και προς την κάθετη κατεύθυνση. Μπορώ να σαρώσω, δηλαδή, όλη την επιφάνεια της παραγωγής. Είναι απαραίτητο να το κάνω αυτό για να ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Τι μετράω? Μετράω την απορρόφηση και το δίχτυ διάθρασης κάθε 50 millisecond. Άρα παίρνω χιλιάδες, να μην πω εκατομμύρια τέτοια φάσματα, τα οποία αναλύω αυτομάτως. Θα πάρω το πάχος, εδώ είναι 18 μέτρα, λέει, ρολό που έτρεξε, με 30 εκατοστά φάρδος. Βάζω το πάχος και βλέπω ότι είναι πράγματι σταθερό για όλα αυτά τα 18 μέτρα, με 77 νανόμετρα. Και κάθε φορά, για κάθε τέτοιο φάσμα, βγάζω και τη διλεκτική συνάρτηση, την απορρόφηση και το δίχτυ διάθρασης που μου δίνει στοιχεία για το πόσο πυκνό είναι το υλικό μου, τι απώλειες έχει κτλ. Κτλ. Άρα μπορώ να βγάλω, λέει, όποια πληροφορία θέλω και μάλιστα να σαρώσω σε όλη την επιφάνεια. Βεβαίως, επειδή τρέχει αυτό το ρολό, η τεχνική μου στην πραγματικότητα μετράει σε αυτόν τον τρόπο, σε αυτή την διεύθυνση. Άρα βγάζω το πάχος, βγάζω αν κάνω τη διάταξή μου σε τέτοιες στρώσεις, γιατί έχω κόψει από εδώ πέρα με το λέιζερ για να μπορεί να γίνει ένα φωτοβολταϊκό, είναι εδώ, να μετρήσω τον διαχωρισμό που είχα στην βάση, στο πάνω στρώμα και στο κάτω στρώμα και μπορώ βεβαίως να μετρήσω με ακρίβεια τι έχει συμβεί. Έχω κάνει λοιπόν και μία τεχνολογία που ελέγχει τις λεπτομέρειες στην αναδομή. Και εδώ τώρα έρχομαι λίγο να πω δύο λόγια για το εργαστήριο που ξεκίνησε το 1991. Περίπου 40 άτομα δουλεύουν, νέοι ερευνητές, φυσικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, θα δούμε μερικούς τώρα στο βίντεο, που ασχολούνται στα οργανικά ηλεκτρονικά, στα λεπτά ημένια, στην ανοιετρική και σε άλλες τεχνολογίες. Αυτό που κτίζουμε αυτές τις μέρες, δηλαδή αυτόν τον χρόνο, είναι 4 πιλωτικές γραμμές, ικανές να παράγουν διατάξεις σαν αυτές που περιέγραψα σε μεγάλη διάσταση. Φανταστείτε ότι μία διάταξη αυτή εδώ είναι πιλωτική, είναι 23 μέτρα μήκος. Μπορεί να κάνει οποιοδήποτε εφαρμογή. Είναι η τεχνολογία roll-to-roll, όπως ανέφερα προηγουμένως. Ενώ μία άλλη πιλωτική γραμμή, η οποία βασίζεται στην λίγο πιο παλιά τεχνολογία, τροποποιημένη όμως, είναι τα organic vapor deposition, μπορεί να μας κάνει μια άλλη σειρά από εφαρμογές. Διαφόρου όμως, θέλω να συγκρίνουμε αυτές τις τεχνολογίες, να δούμε τελικά θα ζήσουν, θα επιβιώσουν και οι δύο. Η μία στηρίζεται στα πολυμερικά υλικά και η άλλη στηρίζεται στα μικρά μόρια τα πολυμερικά. Τρίτη, μια άλλη κατηγορία η οποία συνδυάζει αυτά τα δύο και είναι με βάση glove boxes που λέει εδώ πέρα. Άρα συνδυάζει τις τεχνολογίες εκτύπωσης
και τεχνολογίες καινού, η οποία όμως μπορεί να φτιάξει μικρότερα δείγματα, όχι να μας κάνει χιλιόμετρα, αλλά μικρότερα δείγματα. Και τέλος λέει να κάνουμε μια πιλωτική γραμμή, η οποία θα χρησιμοποιεί τα γραφένια, για να, με αυτά που ανέφερα νωρίτερα, για να φτιάχνουμε διατάξεις αντίστοιχες με αυτές εδώ ή να συνδυάζονται. Εδώ θα ήθελα λίγο να βάλω ένα βίντεο το οποίο γυρίσαμε για ένα συνέδριο που υπήρχε χθες μέχρι χθες στην Αθήνα και δείχνει τις δραστηριότητες στο εργαστήριο, περιγράφοντας αυτά που είχαμε δει στην αρχή τα δύο βίντεο και αυτά περίπου που σας είπα από τα παιδιά που κάνουν τα διδακτορικά τους, από αυτούς που έκαναν το διδακτορικό σας. Ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός τελείωσε πέρσι από εσάς, ο Χρήστος ο Πολυζωίδης εδώ. Ο νομικός ο Γιώργος, πάλι ηλεκτρολόγος μηχανικός, τελείωσε πριν 3 χρόνια. Θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο Εργαστήριο Λεπτών Ημενίων Νανοσυστημάτων και Νανομετρολογίας. Ιδρύθηκε το 1991 από τον καθηγητή Στέργιο Λογοθετίδη στο τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Εργαστήριο LTFN είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως ένα κέντρο αριστείας στην τεχνολογία των λεπτών ημενίων, τα οργανικά, ηλεκτρονικά και την νανοιατρική. Αναπτύσσουμε πολυμερικά υλικά σε μία πληθώρα υποστρωμάτων, τα οποία μπορεί να είναι είτε εύκαμπτα, είτε υποστρώματα γυαλιού. Κάποιες από τις εφαρμογές του εργαστηρίου είναι τα οργανικά φωτοβολταϊκά, οι οργανικές δύο διεκπομπής φωτός ή OLEDs, τα οργανικά τρανζίστορς και οι βιοαισθητήρες. Το εργαστήριο διαθέτει τεχνικές για την ανάπτυξη λεπτών ημενίων και οργανικών ηλεκτρονικών, όπως οργανικών τρανζίστορων και οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των οργανικών ηλεκτρονικών είναι ότι μπορούν να εκτυπωθούν σε μεγάλη κλίμακα με συστήματα roll-to-roll, χρησιμοποιώντας τεχνικές εκτύπωσης όπως είναι η γκραβούρ, inkjet κτλ. Παρόμοια συστήματα χρησιμοποιούνται στη τυπογραφία. Το μηχάνημα που βλέπετε πίσω μου είναι ένας εκτυπωτής inkjet. Μπορεί να τυπώσει λεπτές ηλεκτρονικές διατάξεις, χρησιμοποιώντας είτε ανόργανα είτε οργανικά μελάνια. Πέρα από τις υγρές τεχνικές και τις τεχνικές εκτύπωσης για την παρασκευή οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων, υπάρχει η τεχνολογία καινού και ένα τέτοιο σύστημα βλέπουμε εδώ, στο οποίο αναπτύσσουμε οργανικούς σημειωγούς μικρών μορίων για την παρασκευή οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων, οργανικών τρανζίστορ και οργανικών διόδων εκπομπής φωτός. Το LTFN διαθέτει πιλωτικές γραμμές παραγωγής οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων που βασίζονται τόσο στις τεχνολογίες roll-to-roll εκτύπωσης όσο και στις τεχνολογίες καινού. Οι εγκαταστάσεις αυτές, μοναδικές στον κόσμο, αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία της βιομηχανίας των οργανικών ηλεκτρονικών στην Ελλάδα. Το εργαστήριο από την ίδρυσή του καθοδηγεί την έρευνα στην νανοτεχνολογία και στα οργανικά ηλεκτρονικά, συντονίζει και συμμετέχει σε ένα πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, από τα οποία έχει αποκομίσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, έχει συνάψει πάρα πολλές συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού και έχει κερδίσει διεθνείς διακρίσεις. Πέρα από την βασική έρευνα, πολύ σημαντικό ρόλο έχει και η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά και η εμπορική αξιοποίησή τους. Η αγορά των οργανικών ηλεκτρονικών αναμένεται να εκτιναχθεί τα επόμενα χρόνια, ανοίγοντας ένα νέο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνεχίσω λοιπόν το άλλο εκεί στο τέλος ήμουνα. Εδώ λοιπόν λέει ότι τα παιδιά αυτά που έρχονται, που βγαίνουν, είναι συνήθως έχουν τελειώσει το μεταπτυχιακό νανοτεχνολογίας που ιδρύθηκε πριν 12-13 χρόνια. Σήμερα υπάρχουν, είναι το μεταπτυχιακό
διατμηματικό εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, διάφορα τμήματα από το Σχολείο Θετικών Επιστημών, το Πολυτεχνείο, την Ιατρική σήμερα, αλλά και άλλα τμήματα καθηγητές που έρχονται από την Πάτρα, την Κρήτη, το Βελιγράδι, το Μπέρκλεϊ, το Μπορντό, από όλο τον κόσμο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την εκπαίδευση αυτών των μεταπτυχιακών. 135 απόφοιτοι, 50 είναι σήμερα ακόμη ενεργοί, δηλαδή πρώτο-δεύτερο έτος. 30 διδακτορικά γίνανε. Επίσης, στηρίζεται από αυτό το δίκτυο το οποίο ξεκίνησε εδώ στη Θεσσαλονίκη, το ανέφερε ο πρόεδρος προηγουμένως, είναι το NanoNet 2003. 11 χρόνια κλείσαμε τώρα, στο 12ο. Ξεκίνησε να δραστηριοποιηθεί και να μαζέψει τις δραστηριότητες που είχαμε εδώ στο Πανεπιστήμιο γύρω από την νανοτεχνολογία. Και βεβαίως, αν μπορεί να φύγει στην υπόλοιπη Ελλάδα, αυτό έφυγε και πήγε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και στην Αυστραλία, οπουδήποτε, σε όλο κάθε μεριά, σε κάθε ήπειρο, 350 φορείς, 70 εκ των οποίων είναι εταιρείες, 50 Έλληνες από την Διασπορά, διευθυντές στην Ευρώπη, στην Αμερική, εταιριών ή φορέων συμμετέχουν και βοηθούν στην άλλη μεγάλη δραστηριότητα που γίνεται κάθε χρόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για 11 συνεχή χρόνια είναι η Nanotechnology, βάζουμε το χ το ελληνικό εκεί, για να δείξει ότι έχει να κάνει με την Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που γίνονται στην Ευρώπη, με 1.000-1.100 συμμετέχοντες κάθε χρόνο από 55-56 χώρες, στο οποίο έχουμε μια πάλι από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση. Ξεκινάει με το σχολείο, 130 με 150 σπουδαστές από όλο τον κόσμο έρχονται κάθε χρόνο. Έχουμε το συνέδριο της Nano και Nano Επιστήμιας Ανατεχνολογίες με πολλά επιμέρους workshop για τα υλικά, για την νανοιατρική, για την βιοηλεκτρονική, τα οργανικά ηλεκτρονικά και βεβαίως τη μεγάλη έκθεση και όλες εκείνες τις δυνατότητες που δίνει με το matchmaking, λέει, κατά τη διάρκεια αυτών των 8 ημερών που γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, συναντήσεων για technology transfer, networking κτλ. Πολλές ευχαριστίες στους ανθρώπους και από το εργαστήριο βέβαια, αλλά και από τα πολλά προγράμματα που συνεισέφεραν τόσο φορείς από την Ελλάδα όσο και από όλη την Ευρώπη, είτε είναι πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή εταιρείες. Και βεβαίως να ευχαριστήσω και εσάς που είχατε την υπομονή για να ακούσετε αυτά τα πράγματα που τα ανέφερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή Λογοθετίδη για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Υπάρχει χρόνος για 2-3 ερωτήσεις, αν υπάρχουν, παρακαλώ. Ναι. Δώστε σας παρακαλώ εδώ το μικρόφωνο. Αν έχετε την καλοσύνη να σηκώνεστε όρθιοι και να λέτε την ιδιότητά σας, από ποιο πανεπιστήμιο είστε. Κωνσταντίνος Σαμαράς Τσακίρης από το Άπουθου. Ήθελα να ρωτήσω, αν ας πούμε μπορούσαμε να δημιουργήσουμε σωματίδια της τάξης των μερικών εκατοντάδων νανομέτρων, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα οργανικά ηλεκτρονικά που μας περιγράψατε, ώστε να τα ενσωματώσουμε πάνω σε τέτοια νανοσωματίδια, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε πιο σύνθετα χαρακτηριστικά ελέγχου και είτε να τα κάνουμε αισθητήρια όργανα, είτε να μπορούν να χειριστούν τον νανοκόσμο γύρω τους, με κινητήρες και τέτοια. Ναι, και στο τέλος έβαλες και μια ακόμη λέξη, αισθητήρες θα κάνουμε, όχι μόνο δηλαδή να αυξήσουμε την απορρόφηση, όπως ανέφερα εγώ, αλλά μπορεί να κάνουν και τους, να λειτουργήσουν και ως αισθητήρες για κάποιο συγκεκριμένο, κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα. Μπορεί λοιπόν να γίνει. Το μέγεθος τους αυτά είναι συνήθως από μερικά νανόμετρα μέχρι 100-200 νανόμετρα, εξαρτάται πάλι τι θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε, για παράδειγμα, να απορροφήσουμε το φως, άμα θέλουμε να διαχέει το φως, άμα θέλουμε να προκαλέσουμε το φωτισμό ή να προκαλέσουμε τον χρωματισμό, εξαρτάται από πολλά πράγματα, από την συγκεκριμένη επιθυμία και λειτουργικότητα που θέλουμε να δώσουμε. Μπορούμε λοιπόν, και αυτό το πεδίο λέγεται, που άνοιξε μπροστά μας, είναι το πεδίο των plasmonics. Plasmonics. Δουλεύει για το photonics, δουλεύει για την ενέργεια, δουλεύει για τα OLEDs, σε πολλά. Ή αισθητήρες, όπως είπες. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι, εδώ, κύριος.
Καλησπέρα κύριε Λογοθετήδη. Είμαι ο Θωμάς Πριμίδης, φοιτητής του Τμήματος Φυσικής. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα των οργανικών τρανζίστορ κυρίως έναντι σε αυτά του πυρητίου από θέμα θερμοκρασίας και συγκεκριμένα ψήξης όταν θα μπουν στα ολοκληρωμένα κυκλώματα? Τώρα λίγο δύσκολη η ερώτησή σου, να πω με την έννοια ότι να καταλάβω τι θέλεις ακριβώς, ποιο είναι ακριβώς το ερώτημα. Λοιπόν, τα τρανζίστορ με το πυρίτιο, το πρόβλημά του σήμερα, η τεχνολογία μάλλον στην ανοηλεκτρονική, ας το πούμε έτσι, έχει να κάνει με το μέγεθος, καθώς οι αποστάσεις μεταξύ το drain και της πηγής γίνεται πολύ μικρή, αρχίζουν τα θερμοκρασιακά προβλήματα. Αυτό έχει να κάνει με την ολοκλήρωση, με την προσπάθειά μας να κάνουμε περισσότερα τρανζίστορ ανά τετραγωνικό εκατοστό. Εκεί αναπτύσσονται τεράστιες θερμοκρασίες πλέον και γι' αυτό βρίσκουμε καινούργια, προσπαθούμε να βρούμε καινούργια υλικά ή στα επόμενα χρόνια πρέπει τη CMOS τεχνολογία να την τροποποιήσουμε με άλλη αρχιτεκτονική. Από την πλευρά του τώρα τα οργανικά δεν πάνε να συναγωνιστούν αυτή τη στιγμή. Κάνουμε τα τρανζίστορ, τα ό,τι ευθύς, με εκτύπωση, γιατί θέλω να κάνουμε πιο φτηνές λύσεις και μπορούμε να μπορέσουμε να τις βάλουμε οπουδήποτε. Το πυρίτιο, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να το τυπώσουμε σήμερα πάνω στα ρούχα μας. Ενώ μπορούμε να τυπώσουμε τα οργανικά. Η ολοκλήρωσή τους όμως δεν μπορεί να φτάσει ακόμη την ολοκλήρωση των τρανζίστορ. Δεν μιλάμε να βάλουμε 10 στην 9η, 10 στην 10η τρανζίστορ ένα τετραγωνικό εκατοστό στα οργανικά ηλεκτρονικά. Δεν έχει φτάσει αυτή η τεχνολογία, ούτε θα πάει προς το παρόν τουλάχιστον τα επόμενα 5-10 χρόνια να συναγωνιστεί ή να ανταγωνιστεί το πυρίτιο. Επομένως, δεν φοβόμαστε από εδώ με τη θερμοκρασία. Φοβόμαστε στο πυρίτιο γιατί η ολοκλήρωση είναι τεράστια. 10 στην 9η, 10 στην 10η έχουμε φτάσει, ανατραγωνικό το εκατοστό τρανζίστορ, όπου εκ των πραγμάτων ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τώρα, το δικό σου ερώτημα δεν μπορώ να το πιάσω, αν μπορώ να απαντάω. Αν αυτά που λέω. Καλύφθηκα. Ωραία τότε. Ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Να ρωτήσω λίγο εγώ, κύριε Βουστίδη. Μας λέτε λίγο για το μέλλον του γραφένιου, γιατί αποτελεί το δεύτερο project mission στο φεγγάρι, όπως το ονομάσανε, στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι προοπτικές και πώς συνδέεται ίσως και το εργαστήριό σας? Πράγματι, το γραφένιο είναι το δεύτερο πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δείχνω εδώ τώρα την προσπάθεια που κάνουμε εμείς εδώ. Είναι το Graphene Flagship, το ένα, και το άλλο είναι το Brain. Η κοινότητα θα επενδύσει, ξεκίνησε εδώ 2 χρόνια πριν και θα πάει μέχρι το 20 τουλάχιστον. 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κρατήστε το νούμερο, 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ανάπτυξη των εφαρμογών του γραφενείου και την ανάπτυξη των εφαρμογών στον εγκέφαλο. Βεβαίως, θα πούμε στον εγκέφαλο, όπως το ακούει κανείς, θα νόμιζε ότι είναι μόνο γιατροί κτλ., αλλά είναι πιο πολύ ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί. Λοιπόν, το Graphene, οι εφαρμογές του, ουσιαστικά η προσπάθειά μας σήμερα και η προσπάθεια και του Graphene Flagship, το οποίο συμμετέχουμε, είναι να ανοίξει όλο το πεδίο των εφαρμογών. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσει από το υλικό, την ανάπτυξη του ίδιου του γραφενείου, αλλά και τα σχετικά, η παρόμοια με το γραφένιο υλικά, τα οποία μπορούν να βγαίνουν σε στρώσεις, όπως ακριβώς και το γραφένιο. Το μολυβδένιο, σελήνιο 2, για παράδειγμα. Πρώτα λοιπόν είναι να αναπτύξουν τα υλικά και να μπορούν να τα μεταφέρουν σε ατομικό επίπεδο, στρώση πάνω από ένα υπόστρωμα, το οποίο σήμερα αναπτύσσεται πάνω σε χαλκό μόνο, να μεταφερθεί πάνω σε ένα υπόστρωμα όπως αυτά τα πλαστικά που λέμε. Είναι μια από τις κύριες εφαρμογές και προσπάθειες για να γίνει. Μόλις γίνει αυτό εδώ, μας ανοίγει το δρόμο για να μπορούμε να πάμε να κάνουμε εύκαμπτα ηλεκτρονικά βασισμένα στο γραφένιο. Σε πρώτη φάση θα είναι τα ηλεκτρόδια, μετά θα δούμε και άλλες εφαρμογές. Η άλλη μετά ευκαιρία με το γραφένιο είναι να πάμε να κάνουμε βιοαισθητήρες, διάφορους βιοαισθητήρες. Η τρίτη εφαρμογή είναι να κάνουμε πιο πολλές ηλεκτρονικές συσκευές πάνω σε εύκαμπτα, άλλου είδους και πέρα από μόνο από ηλεκτρόδια, αλλά όλο το μέγεθος, touch screens κτλ. Το άλλο σημείο είναι να πάμε να κάνει το εφαρμογές, οι οποίες το production σε μεγάλη κλίμακα τώρα, όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως, μπορεί να ήταν σε μικρή κλίμακα, να μπουν σε μεγάλη παραγωγή μέσα σε αυτό το consortium, μέσα σε αυτό το flagship που συμμετέχουν 200 εργαστήρια ίσως παραπάνω και πολλές εταιρείες
δεκάδες εταιρείες. Οι εταιρείες μπροστά προσπαθούν να αναπτύξουν την τεχνολογία για μεγάλη κλίμακα. Αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή εδώ, συμμετέχουμε στο flagship. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο λέγεται Gladiator. Μου φαίνεται εκεί και το σήμα του. Παίρνουμε το μεγαλύτερο σύστημα που υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή για παραγωγή γραφενίων σε 6 ίντσες, σε μέγεθος. Ό,τι υπάρχει σήμερα βγαίνει σε 4 ίντσες. Για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε, να κάνουμε πρώτα απ' όλα την παραγωγή του εδώ στην Θεσσαλονίκη, μέσα στο χώρο που πρόσφατα νοικιάσαμε, έξω από το Πανεπιστήμιο, 2.000 τετραγωνικά μέτρα, και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις εφαρμογές μαζί με κάποια άλλα. Μερικά από αυτά τα πράγματα δεν είναι δυνατόν να τα κάνουμε όλα, αλλά ανάλογα με τη χρηματοδότηση, ανάλογα με τις ευκαιρίες που θα δοθούν, να κάνουμε διάφορες εφαρμογές και να ολοκληρώσουμε με τις εφαρμογές που κάνουμε πιο πάνω. Είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια, γιατί είστε μέσα στο flagship ακριβώς, που έχουν επιλεγεί από όλη την Ευρώπη τα εργαστήρια που παρουσιάζουν αριστεία στον τομέα, και είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια για το τόσο πετυχημένο λοιπόν συνέδριο, το 7ο συνέδριό σας.